Είναι ευτυχή συγκυρία ότι φέτος δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις και στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους χαμηλόμισθους, διότι είχαμε το ΕΚΑΣ. Αλλά μην το λέτε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος που θα μας ακούει τώρα δεν θεωρεί ότι είναι μεγάλες αυτές οι αυξήσεις. Πολύ περισσότερο που έχουν εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό. 5% έχει φτάσει. Στο ΕΚΑΣ δόθηκε φέτος αύξηση 20%. Στη σύνταξη του ΟΓΑ. Οι αυξήσεις ήταν πολύ περισσότερες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 20%. Όχι, μην μηδενίζουμε τα πάντα, κυρία Χούκλη. Έχουν δοθεί φέτος αυξήσεις στους χαμηλόμισθους, ασφαλώς θα συνεχίσουν να δίνονται αυξήσεις στους χαμηλόμισθους και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάνω από τον πληθωρισμό. Εκεί που υπάρχουν, δίνονται πολύ περισσότερο από τον πληθωρισμό. Εξετάζουμε στα πλαίσια της ενεργοποίησης του Ταμείου για την Κοινωνική Συνοχή συγκεκριμένα εισοδηματικά μέτρα. Το είπα και στις Βρυξέλλες σήμερα. Στήριξη σε αυτό που έχουν ανάγκη και αυτό που πλήττονται από το πετρέλαιο, αυτό που πλήττονται από τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Άρα να υποθέσουμε ότι θα δώσετε επίδομα θέρμανσης, εφόσον αναφέρεστε σε ένα πετρέλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει με 140 δολάρια το λίτρο. Το τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση θα το ανακοινώσει το Σεπτέμβριο. Εκεί θα ανακοινώσουμε όλες οι επιλογές που θα κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή εξετάζουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε σαν οικονομία, ό,τι χρειάζεται να γίνει, θα γίνει. Mm-hmm. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, για αυτούς που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και μιλάμε για τους ανέργους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτοί είναι οι κατηγορίες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα, περιμένετε, ελπίζετε ότι θα βρείτε χρήματα για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις τις οικονομικές με ένα πετρέλαιο, επαναλαμβάνω, το οποίο οι προβλέψεις λένε ότι μπορεί να φτάσει και 200 δολάρια το βαρέλι. Ο περσινός προϋπολογισμός συντάχθηκε με 79 δολάρια το βαρέλι. Σε όλη την Ευρώπη συντάχθηκε με 79, σήμερα έχει φτάσει στα 140, σχεδόν διπλάσιο. Και μπορεί να συνεχίσει. Κανείς δεν ξέρει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προβλέψεις, αλλά κανείς δεν ξέρει. Αυτό που ελπίζουν όλοι είναι να σταματήσουν εδώ αυτές οι ανατιμήσεις. Είναι μεγάλες ανατιμήσεις αυτές που έχουν γίνει. Να σταματήσουν εδώ ώστε να αρχίσει να πέφτει κάποια στιγμή ο πληθωρισμός. Γιατί τελείως δεν θα πέσει ο πληθωρισμός, αν έχουμε αντίστοιχες ανατιμήσεις τώρα. Αυτό που θα πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική για τον περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν χρήματα που πέφτουν από τον ουρανό. Από την ώρα που σαν χώρα γινόμαστε φτωχότεροι από όλα αυτά, θα πρέπει κάποιοι από εμάς να υποστούν μια μείωση τέτοια που να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους χαμηλόμισθους. Άρα η ανάπτυξη, ο ρυθμός ανάπτυξης για τον οποίο ήσασταν υπερήφανος και το λέγατε και αισιόδοξος, μάλλον θα ανακοπεί θεαματικά. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Θα κάνουμε προβλέψεις επίσημες μαζί με τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δείξει ότι έχουμε μπει σε ύφεση. Δυστυχώς σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει μπει η οικονομία σε ύφεση. Δεν θα τις αναφέρω τώρα γιατί αυτά θα γίνουν γνωστά κάποια στιγμή. Αλλά στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε από ύφεση, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη από ό,τι θα είχαμε σε διαφορετική περίπτωση. Και πάλι βεβαίως αυτό εξαρτάται από τη διεθνή συγκυρία. Γιατί αν ανέβει το πετρέλαιο και αν γενικώς το ντόμινο της κρίσης φτάνει μέχρι την πόρτα μας, δεν νομίζω ότι εξαρτάται μπορεί η Ελλάδα να εξαρτηθεί. Εξαρτάται και από τώρα, εμάς. Τώρα είπατε για περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο, τις δημόσιες δαπάνες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι θα πρέπει να διάφοροι φορείς του δημοσίου, οι οποίοι ακόμα και σήμερα λειτουργούν χωρίς να έχουν σφιχτούς προϋπολογισμούς, χωρίς να απολογούνται τα χρήματα που ξοδεύουν, θα πρέπει να λειτουργήσουν πολύ πιο αυστηρά στο μέλλον. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η μεγάλη πληγή είναι η φοροδιαφυγή, είναι η διαφθορά. Σε αυτά θα μπορέσετε να κάνετε κάτι? Σε όλα αυτά έχει υπάρξει πρόοδος τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λέω, κυρία Χουλή, δεν είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι λόγος για να αλλάξουμε πολιτική. Είναι λόγος για να εντείνουμε τις προσπάθειες μας σε κάποιους τομείς, να δείξουμε συνέχεια, να δείξουμε συνέπεια σε αυτά που κάνουμε και είναι και λόγος να δείξουμε και κάποια ευελιξία, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ο κόσμος, και δικαίως θα έλεγα, είναι καχύποπτος και το διαπιστώνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν μαγικές λύσεις. Θεωρεί ότι και τα πράγματα πάνε προς λάθος κατεύθυνση και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Δεν βρίσκει λύσεις. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, το είπα πολύ πριν το αναφέρετε, αλλά υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι η διεθνής κρίση λόγος για να απελπιζόμαστε. Κανένας δεν πρέπει να απελπίζεται. Υπάρχουν λύσεις. Ασφαλώς θα το ξεπεράσουμε όπως έχουν ξεπεραστεί αντίστοιχες κρίσεις και στο παρελθόν. Ασφαλώς θα υπάρξουν ένα κόστος από αυτή την ιστορία. Και μάλιστα είναι πολλούς μήνες. Οι προβλέψεις είναι ότι πριν από το δεύτερο εξάμεινο του 2009 δεν θα περάσει η λέλαπα. Εγώ δεν είμαι σε θέση, με όσα ξέρω, να βάλω χρονικό ορίζοντα σε αυτή την κατάσταση. Ήδη βρισκόμαστε από τον περασμένο Αύγουστο σε μια κατάσταση, συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος.
οπωσδήποτε θα αντιδρούν οι οικονομίες, αρκεί να ακολουθηθεί μια συνεπής πολιτική, μια πολιτική η οποία να είναι αξιόπιστη και μια πολιτική η οποία να έχει την απαραίτητη ευελιξία εκεί που χρειάζεται. Και η απαραίτητη ευελιξία χρειάζεται, το είπαμε και πριν, μόνο και μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η μείωση του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που αποφασίστηκε ή που προτείνεται από την Κομισιόν ή που αφήνει ελεύθερες τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν από το 2011. Μήπως ως μέσον και μέτρο ανάγκης καταφύγετε στο να αυξήσετε εντωμεταξύ το ΦΠΑ, να επιβάλλετε έμεσους φόρους για να μαζέψετε χρήματα, να μπορέσετε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις? Να πω καταρχάς ότι αυτό που προτείνεται από την Επιτροπή είναι περιορισμένης εμβέλειας, είναι για κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πράγματι, όπως είπατε, είναι για το 2011 και για να υλοποιηθεί απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών. Εμείς, όσον αφορά την μετάταξη σε χαμηλό συντελεστή, έχουμε άλλες προτεραιότητες από αυτές που προτείνει η Επιτροπή σαν χώρα, όπως και διάφορες άλλες χώρες έχουν άλλες προτεραιότητες. Εμείς, για παράδειγμα, ζητάμε εδώ και χρόνια να μεταταγούν στο χαμηλό συντελεστή τα αγροτικά μηχανήματα. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Ναι, στην παρούσα φάση όμως που χρειάζεστε χρήματα, χρειάζεστε έσοδα και δεν πάνε καλά, πολύ καλά η ίσπραξη των εσόδων από το κράτος, μήπως καταφύγετε στο μέτρο αυτό, να αυξήσετε το ΦΠΑ φέτος? Να είστε βέβαιοι ότι αυτά που θα κάνουμε θα χαρακτηρίζονται και από κοινωνική ευαισθησία και από οικονομική αποτελεσματικότητα. Το εύχεται ο κόσμος. Να σας ζητήσω κλείνοντας και ένα σχόλιο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την υπόθεση της Siemens, γιατί ξέρετε, ο κόσμος από τη μια παίνεται και από την άλλη ακούει ένα χορό εκατομμυρίων που εισέρευσαν και πέρασαν και ενδεχομένως και από πολιτικά χέρια. Εσείς ο ίδιος ζητήσατε να ελεγχθούν οι χρήσεις της Siemens. Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη κάνει ό,τι χρειάζεται για να ελέγξει αυτή την υπόθεση, γιατί είναι μια υπόθεση πολλών χρόνων από ό,τι φαίνεται. Είναι ήδη αποκλειστικό πάντως να ακούγονται ταξίδια πολυτελείας από πρόσωπα μέλη της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, αν θέλετε να κάνω σχόλιο για τη συγκεκριμένη υπόθεση του κ. Λιάπη, νομίζω ότι ο κ. Λιάπης έχει δώσει επαρκέστατες εξηγήσεις για ένα ταξίδι. Και το ταξίδι πολυτελείας είναι ένας χαρακτηρισμός. Πήγε με το γιο του να δει ένα ποδοσφαιρικό μάτς της Εθνικής Ελλάδος. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ποινικοποιήσουμε. Δεν απαγορεύεται να το κάνουμε, να γίνεται αυτό. Και πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες ταξίδεψαν για να δουν την εθνική μας σε πάρα πολλούς αγώνες. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό τρόπο, πρέπει να ποινικοποιηθεί. Αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι η υπόθεση Siemens έχει άλλες πτυχές οι οποίες χρειάζονται διερεύνηση. Γίνεται διερεύνηση δικαστική και γίνεται και διερεύνηση από το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε σε ποιο βαθμό. Αργά. Η Siemens ελέγχθηκε σε άλλα κράτη πολύ νωρίτερα. Έχει ελεγχθεί και στην Ελλάδα. Είχαν κλείσει χρήσεις ως το 2003. Τώρα θα ανοίξουμε αυτές τις χρήσεις που είχαν ελεγχθεί για να δούμε πως υπήρχαν θέματα τα οποία δεν τα είχε διαπιστώσει ο έλεγχος και θα ελέγξουμε και όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα στην υπόθεση της Siemens φορολογικά που να συνιστά διακριτική μεταχείριση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ.